Κρίστε, λοιπόν, και τώρα να δούμε εσένα. Λοιπόν, Άλεξ, πώς πάνε οι τραυματίες σήμερα? Είναι όλα υπό έλεγχο, καλέ μου. Έχεις άλλα φαρμακευτικά φύλλα? Αχα, έχω σχεδόν τελειώσει. Έκανες καλή δουλειά. Σε ευχαριστώ. Οι τραυματισμοί δεν είναι τόσο σοβαροί όσο θα περίμενε κανείς να είναι μετά από μια τέτοια φοβερή μάχη, Σύμπα. Αυτό είναι καλό. Τίποτα σοβαρό, λοιπόν? Όχι, έχουμε όλα όσα χρειάζονται για να τους θεραπεύσουμε. Αλλά αν θέλουμε να σταθούν πάλι στα πόδια τους, πρέπει να τους βρούμε λίγο φαγητό. Θα το φροντίσω, μάλιστα, τώρα αμέσως. Όμως, πού θα βρούμε άραγε χόρτο για όλους? Πρέπει να βιαστώ. Χοντρούλη, χρησιμοποίησες το μενταγιόν για αυτό το τυρί, έτσι? Σκέφτηκα πως θα ήταν καλή εξάσκηση για να εμφανίζω διαφορά πράγματα. Το έκανα 10 φορές συνέχεια. Το θέλεις αυτό? Κοίτα, βασικά εγώ θα προτιμούσα ελβετικό τυρί, αλλά... Αλήθεια? Πρέπει να δοκιμάσεις αυτό, είναι πολύ νόστιμο. Αλλά αφού θέλεις ελβετικό τυρί, θα πάρεις ελβετικό τυρί. Χοντρούλη, σε ευχαριστώ. Είδα τι έκανες, Χοντρούλη. Δεν καταλαβαίνω πως το έκανες, αλλά αν εμφανίζεις φαγητό, θέλω κι εγώ. Να μου παρέκυλες ένα μεγάλο κόκαλο, μπορείς? Εγώ όχι, αλλά ίσως ο Χοντρούλης μπορέσει να σου φέρει με το μενταγιό του. Για να δούμε. Είστε άδικοι, δεν θέλετε να μου κάνετε τη χάρη? Πρόσεχε τα λόγια σου, έτσι. Ελάτε, παιδιά, δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Αν ζητήσω συγγνώμη, θα δοκιμάσετε τουλάχιστον, Με συγχωρείτε. Εντάξει. Ζήτω! Είναι το καλύτερο κόκκαλο που είχα ποτέ! Χαίρομαι γι' αυτό! Δεν θα πω σε κανένα το μυστικό σας, εντάξει? Θα είναι μια δύσκολη μέρα. Σύμπα! Σύμπα! Γιατί είσαι λυπημένος, αφού νίκησες το Σιρκάν σήμερα? Έπρεπε να γιορτάζεις. Το ξέρω, αλλά αν δεν βρω φαγητό για όλους και ειδικά για τους τραυματίες, δεν μπορώ να το γιορτάσω. Και ενώ κάθομαι εγώ εδώ πέρα, είμαι σίγουρος πως ο Σιρκάν σχεδιάζει και άλλες επιθέσεις. Όμως χαίρομαι που είσαστε εδώ, γιατί θέλω να σας μιλήσω. Πείτε μου για το μεταγιόν σας. Λοιπόν, έτοιμος? Αυτός είναι ο Φαραώ Ρατσής ο δεύτερος. Αυτός μας έδωσε αυτά τα μενταγιόν. Έχουν μαγικές δυνάμεις που τους έδωσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι οι μάγοι. Απίστευτο! Και με αυτά μπορείτε να βλέπετε τι συμβαίνει σε άλλα μέρη και να προβλέπετε τους κινδύνους? Το δικό μου πραγματοποιεί τις ευχές. Αυτό είναι που δείχνει διάφορα. Όμως τη χθεσινή επίθεση του Σιρκάν. Θέλεις να σου δείξω, Είναι πολύ καλό. Θέλω αναφορά για την κατάσταση από όλους σας. Από κάθε ομάδα θέλω να ξέρω πόσοι είναι ακόμα ικανοί να πολεμήσουν. Μα τι πάθατε πια? Εμπρός, μιλήστε. Ποιος είναι έτοιμος να πολεμήσει? Φοβούνται να μιλήσουν, αφέντη. Έχουν τρομοκρατηθεί από το στρατό του Σύμπα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Το βρίσκεις αστείο, κουφιό κέβαλε? Αφού εσύ δεν φαίνεσαι τρομοκρατημένος, θα κάνεις εσύ την επίθεση. Εγώ την επίθεση? Όχι, αφεντικούλη, σε παρακαλώ. Όχι, δεν θα ξαναγελάσω, το ορκίζομαι. Μην βάλεις την πρώτη γραμμή εμένα, αφεντικούλη. Είναι πολύ κότα. Λυπήσουμε, αφεντικούλη. Θα κάνω τα πάντα. Εντάξει, ακούστε με όλοι τώρα. Φαντάζομαι πως θα χρειάζεστε λίγο χρόνο να ανασυγκροτηθείτε. Σωστά, απαντήστε μου αυτή τη φορά. Είναι πολύ καλό αυτό. Έχουμε πολλούς τραυματίες.
Το τάγμα μου δεν μπορεί να πολεμήσει αυτή τη στιγμή. Ο Σίμπα και τα τάγματα του σίγουρα θα γιορτάζουν την νίκη του. Και έτσι και ανακαλύψουν σε τι κατάσταση είστε, τότε θα επιτεθούν. Δεν πρέπει λοιπόν να μάθουν τίποτα. Πρέπει να νομίζει πως είμαστε δυνατοί. Και γι' αυτό θα πρέπει να σκαρώσουμε ένα μικρό σχέδιο. Ακούστε τι θα κάνουμε λοιπόν, προσεκτικά. Καταλάβατε, έτσι δεν θα έχει την παραμικρή ευκαιρία για να μας ξεφύγει. Είναι τέλειο σχέδιο, αφέντη. Ζήτω η Σιρκάν, είναι πραγματική ιδιοφυΐα πάνω στην τέχνη του πολέμου. Ζήτω! Είναι απίστευτο, το μεταγιόν σου είναι πολύ ίσχυρο. Νομίζω πως τώρα τον κάναμε χειρότερα, χοντρούλη. Ορίστε, σε μερικές μέρες θα είσαι και πάλι καλά. Ώστε, αν το μεταγιόν σου είναι ακριβές, ο Σιρκάν σχεδιάζει κι άλλο πονηρό κόλπο. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε πιο ασφαλές μέρος. Όμως θα χρειαστούν δυνάμεις. Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το μεταγιόν σου για να τους δώσεις φαγητό. Βέβαια, είναι εύκολο. Σε παρακαλώ, φέρε κάτι νόστιμο για όλους. Απίστευτο, Χοντρούλη! Πραγματικά πέτυχε! Όμως ξέχασες πως οι περισσότεροι εδώ είναι φυτοφάγοι! Τι είναι? Φυτοφάγοι! Δεν τρώνε τυρί! Δεν πρέπει να ανησυχώ για τίποτα! Είναι πολύ νόστιμο! Στο λόγο των πειρατών! Είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά φυτοφάγα ζώα τρώνε μόνο χόρτο! Δεν το σκέφτηκα καθόλου! Έπρεπε να μου το θυμίσει! Άλλαξε λοιπόν το τυρί σε χορτάρι! Έτσι, μπράβο. Τώρα θα μπορέσουν να φάνε και να ξαναπάρουν δυνάμεις. Σε ευχαριστώ, Χοντρούλη. Δεν το βρίσκεις τόσο αστείο. Για δοκίμασε εσύ αυτό το πράγμα. Πρόσεχε. Σύμπα, Σύμπα. Δεν θα το πιστέψεις, τεράστια σωρία από φρέσκο χόρτο εμφανίστηκαν από το πουθενά! Έχουμε μια ισχυρή δύναμη με το μέρος μας τώρα. Θα μας φανεί πολύ χρήσιμη. Αλλά πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω για ό,τι κάνατε. Ευχαριστούμε, χαιρόμαστε όμως που βοηθήσαμε. Σύμπα, ο εχθρός έρχεται προς τα εδώ. Είσαι σίγουρος? Γιατί δεν σήμανε κανένα στο συναγερμό? Γρήγορα, προστατέψτε τους τραυματίες! Έπρεπε να μας ειδοποιήσετε, δεν το είδατε πιο νωρίς αυτό? Δεν εμφανίστηκα στην εικόνα, άρα ίσως δεν είναι εχθροί. Νομίζεις πως έρχονται κατά πάνω μας για να μας πούν ένα γεια? Σύμπα, θα τους πολεμήσουμε. Όχι. Ας τους να πλησιάσουν για να δούμε τι θέλουν τώρα. Ήρεμα, Φλας. Περιμένουμε διαταγές. Ρινόκερι. Πάνω τους. Δεν νομίζω πως γυρεύουν πελάδες. Είμαι σίγουρος πως ήρθαν απλώς να συζητήσουν. Να μην κουνηθεί κανένας αν δεν δώσω εγώ διαταγή! Κυνηγάει το Σαμ, κοιτάξτε! Ας το επιτηθούμε! Όχι! Περιμένετε! Σαμ, γύρνα πίσω εδώ! Είμαι ο Λόγκο! Σε προκαλώ σε μονομαχία! Θέλεις μονομαχία? Προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει!
Φαίνεται σίγουρο, Σύμπα. Ίσως είναι παγίδα. Τι δείχνει το μεταγιόν σου γι' αυτό? Τίποτα. Αυτή τη φορά όλα είναι στην κρίση του Σύμπα. Τι αποφασίζεις? Πρέπει να δεχτούμε τη μονομαχία για να τους δείξουμε ότι δεν τους φοβόμαστε καθόλου, κατάλαβες? Έτσι, μπράβο, Σύμπα, ναι! Θα μετανιώσει, παιδί, εδώ, θα μετανιώσει. Δεχόμαστε, Ρόνοκο, η μονομαχία θα γίνει. Αλλά θα πρέπει να είναι τίμια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, δεν θα χρειαστεί να κάνω απατεωλιά. Πώς θέλεις να πολεμήσουμε, Ρόνοκο? Με κέρατα και γλωτσιές. Σε προειδοποιώ όμως, δεν με έχουν νικήσει ποτέ. Εντάξει, αλλά δεν θα επιτραπεί καμία εξωτερική βοήθεια. Είμαστε συμφωνεί. Πολύ καλά, λοιπόν, να αρχίσουμε. Ποιος θα πολεμήσει στη θέση σου? Ποιος νομίζεις πως είναι αρκετά δυνατός? Εγώ είμαι. Εγώ θα αντιμετωπίσω το Ρινά καιρό. Ναι, διαλέγω το Φλας. Εμπρός, Φλας. Ο Ρόνοκο είναι όλος δικός σου. Το ξέρω πως είναι πολύ γενναίος, αλλά νομίζετε πως είναι η σωστή κίνηση? Πρέπει να πιστευτούμε το Σύμπα, Μπαλού. Θα νικήσει ο Φλας. Μα δεν έχω ιδέα. Αυτό το περίεργο αστείο τέρας θα πολεμήσει εμένα? Στο μόνο που μπορείς να νικήσεις, Φιλαράκο, είναι σε διαγωνισμό ασκήμιας. Έχεις δει ποτέ τον εαυτό σου, Ρόνκο? Νομίζεις ότι εσύ θα νικήσεις σε διαγωνισμό ομορφιάς? Και αυτό το μεγάλο πράγμα στα μούτρα σου τι είναι? Με πληγώνετε με τα λόγια σας. Δηλαδή, Ρόνκο, αυτό σημαίνει πως παραιτήσε? Ούτε να το συζητά, σας ξεκινήσουμε. Πάρε το Ρόνκο, δώσ' του να καταλάβει. Δείξε πως εσύ είσαι ο πρωταθλητής. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να το κάνεις αγάπη στην ισορροπία του. Να φυλάς το πρόσωπο και το κεφάλι σου και να κινείσαι διαρκώς. Θα τον νικήσεις σίγουρα. Μην ξεχάσεις την προθέρμανση, έτσι. Κι αν σε ρίξει κάτω, σήκω όσο πιο γρήγορα μπορείς, εντάξει, Φλας, και κάτι άλλο ακόμα. Άκουσε καλά. Το κατάλαβες καλά, Φιλαράκο? Γιατί αργούμε τώρα τόσο, Τιλί? Κινδυνεύει η τιμή μας, Φλας. Πρέπει να τα δώσεις όλα για μας, έτσι. Καλή τύχη. Πάνε το Φλας, δώσ' του, πάνε το. Ωραία, μπαλαρίνα. Ο Ρόνο θα κάνει σκόνη αυτό το ανόητο τέρας. Θα το μετανιώσει. Ενωκαρία. Αυτή τη φορά την πάτησε για τα καλά. Είμαι ο πρωταθλητής. Ωραία!
Λαφλάς εμπρός, κοτσίκο και παλέμισε, φίλε μου. Λιγνούλη, τι θα γίνει τώρα, μου λες. Το έβαλε στα πόδια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σίγουρα έσπασαν το καλούπι όταν σε έφτιαξαν. Είσαι ο καλύτερος, Ρόγκο. Ρόσου, Ρόγκο. Στα αλήθεια νομίζω ότι μπορεί να με τρομάξει. Το πάει φυρί-φυρί ο μικρός. Έλα πάνω του Φλάς, έχεις το πάνω χέρι! Τι κάνεις εκεί, Ρόγκο! Ρε ζήτω! Ρε ζήτω, ρε! Ήταν κόλπο του Σιρκάν. Είναι πάρα πολύ. Αποκλείται να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Θα βρούμε έναν τρόπο. Το είδες αυτό? Όχι, δεν αντέχω άλλο. Τώρα θα μας κάνουμε τα κρεμμυδάκια, σίγουρα. Μπάξοτ, η μόνη μας ευκαιρία είναι να τους σταματήσουμε με τις δυνάμεις των αστεριών μας. Πατυχαίνει, Μπαλού! Ζήτω! Η νίκη είναι δική μας! Τα καταφέραμε! Οι δυνάμεις μας έσωσαν και πάλι. Φέρθηκε σαν αληθινός βασιλιάς, Σύμπα. Φλάς! Φλάς! Θέλω να σε ευχαριστήσω εξ ονόματος όλων! Εσύ έσωσες την τιμή μας! Ήσουν πολύ γενναίος! Είμαστε όλοι περήφανοι για σένα! Ζήτω! Φλάς! Ζήτω! Ζήτω! Με νίκησε σε δίκαια και τίμια. Θέτω τη μοίρα μου στα πόδια σου, Σύμπα. Δεν ζητάω εκδίκηση, Ρόγκο. Θέλω απλώς να ζουν όλοι ειρηνικά. Η επιλογή είναι δική σου. Μπορείς να έρθεις μαζί μας ή να τραβήξεις το δρόμο σου. Λοιπόν... Έχεις πράγματι ευγενική καρδιά, Σύμπα. Με συγκινεί πολύ η πρότασή σου. Θα έρθω μαζί σας. Δέχομαι ευχαρίστως. Τώρα ξέρω πως ό,τι λένε όλοι για σένα είναι αλήθεια. Είσαι ο μοναδικός, ο πραγματικός βασιλιάς της ούγκλας. Θα προσπαθήσω να μην σε απογοητεύσω ποτέ. Από εδώ και πέρα θέμε στις διαταγές σου. Το ακούσατε όλοι αυτό? Ναι! Πήρες τη σωστή απόφαση, Ρόγκο. Καλώς ήρθες. Εκ μέρους των Μοντικών, συγχαρητήρια. Δεν θα με χτυπήσεις άλλο πια, ε?
Αυτός ο δεινόσαυρος. Τα έργα είναι πιο δυνατά από τα λόγια. Ο Φλας πραγματικά μας έσωσε σήμερα, έτσι. Ναι, αυτό ξαναπέστο. Και ένα σύμμαχος σαν το Ρόγκο θα μας φανεί πραγματικά χρήσιμος. Καημένη Ζυρκάν. Τώρα, φίλοι μου, μπορείτε να βασίζεστε σε μένα. Το ίδιο ισχύει και για σένα, Ρόγκο. Δεν το πιστεύω, γιατί το μαγικό σου μεταγιόν δεν τα είδε όλα αυτά. Κι όμως τα έδειξε. Αλήθεια, είσαι απολύτως σίγουρος. Για άλλη μια φορά, τα πονηρά κόλπα του Ζυρκάν δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να νικήσουν το Σύμπα και τους φίλους του. Και τώρα έχασε και τον πιο δυνατό του ρινόκερο, το Ρόγκο. Χάρη στη γενναιότητα του Φλάς και μερικές σοφές αποφάσεις από το Σύμπα, ο μελλοντικός βασιλιάς κέρδισε μεγαλύτερη υποστήριξη από όλους.